σε κάποιες μου ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Αποφάσισα να ξεκινήσω μία νέα σειρά σε αυτό το κανάλι. Θα μας πάρει βασικά αρκετά βίντεο και ελπίζω να σας φανεί ενδιαφέρον. Έχω κάνει και τη σχετική ερώτηση στο Instagram και ήσασταν γενικά πάρα πολύ θετικοί σε αυτή τη σειρά. Η σειρά λοιπόν που αποφάσισα να ξεκινήσω έχει να κάνει με τα top 10 καλύτερα προϊόντα οικονομικά. Όλα θα είναι οικονομικά σε αυτή τη στήλη τέλος πάντων, όπως πάντα εξάλλου. Στο κάθε είδος, δηλαδή τα 10 καλύτερα primers, τα 10 καλύτερα foundations και ούτω καθεξής. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Οπότε ανοίγω αυτή τη σειρά με primers και έχω μπροστά μου 10 primers στα οποία ορκίζομαι. Τα χρησιμοποιώ κάθε φορά, όχι όλα μαζί προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι πιο ενεργά με το μακιγιάζ και χρησιμοποιώ primers, είναι τα προϊόντα τα οποία πιο πολύ πιάνω και με βολεύουν και μου κάθονται τα περισσότερα foundations καλύτερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το νούμερο 1. Για μένα είναι το top, βάζει κάτω όλα τα υπόλοιπα. Και δεν είναι ακριβώς primer, είναι κάτι το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν primer. Και αναφέρομαι στην Embryolisse Let Creme Concentré. Άμα το σκοτώνω, με συγχωρείτε, αλλά πάνω κάτω το έχετε καταλάβει. Είναι λοιπόν αυτή εδώ πέρα η κρεμούλα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται σαν primer, αλλά η πραγματική της δράση τέλος πάντων είναι ενυδατική. Γνωρίζω ότι οι make-up artists γενικά την προτιμούν πολύ αυτή την κρεμούλα και την εφαρμόζουν σε πελάτες, μόνο και μόνο γιατί γενικά σαν σύσταση, σαν φόρμουλα, βολεύει τους περισσότερους τύπους επιδερμίδας. Είναι αρκετά ευκολοφόρητη, δεν βαραίνει το πρόσωπο, δεν καταλαβαίνεις ότι φορά σε ένα βαρύ καλλιντικό, μια βαριά ενυδατική τέλος πάντων. Και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά μετά από πάνω το foundation, στρώνει πραγματικά πολύ ωραία και μπορείς να δουλέψεις ακόμα και το πιο δύσκολο foundation. Είναι λοιπόν μια επιλογή, νομίζω ότι βρίσκεται μόνο σε φαρμακείο, δεν ξέρω αν πωλείται σε καταστήματα καλλιντικών κτλ. Εγώ τουλάχιστον από φαρμακείο την πήρα και μπορώ να πω ότι είναι η καλύτερη αγορά που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια. Αν δηλαδή θέλω να κρατήσετε κάτι γι' αυτό και ξεκινάω με αυτήν, θα είναι αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Θαυματουργό. Να πω σε αυτό το σημείο ότι τα περισσότερα προϊόντα που έχω να σας δείξω είναι λίγο πιο ενυδατικά, λίγο πιο γυαλιστερά τέλος πάντων, μόνο και μόνο γιατί οι δικές μου ανάγκες είναι τέτοιες, οπότε με βολεύουν αυτού του είδους τα primers. Επειδή έχω ξηρή επιδερμίδα, για όσους δεν το γνωρίζουν, το λέω γενικά πάρα πολύ συχνά. Επίσης, συγγνώμη, μιλάω πάρα πολύ γρήγορα, προσπαθώ να τελειώσω το βίντεο πριν ξυπνήσει το μωρό. Περνώ στο δεύτερο primer, το οποίο είναι πάρα πολύ αμφιλεγόμενο, καθώς λαμβάνω μηνύματα τα οποία είτε το αποθεώνουν είτε μου λένε είναι χάλια, δεν παλεύεται. Αναφέρομαι στο Princess Potion από την εταιρεία W7. Καταρχάς θέλω να του δώσω όλα τα μπράβο του κόσμου, γιατί έχει μια υπέροχη τσιχλοφουσκή μυρωδιά που σε ξεσηκώνει, σε κάνει λίγο να σκέφτεσαι έτσι τα παιδικά σου χρόνια. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν μυρωδιά. Έχει λοιπόν αυτήν εδώ πέρα την αντλία, την εφαρμόζεις και ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να αφήνει έτσι λίγο μια πιο κολλώδη αίσθηση στο πρόσωπο, παράλληλα όμως είναι αρκετά ενυδατικό. Επομένως λογικά δεν θα βολέψει τόσο λιπαρές επιδερμίδες, τουλάχιστον όχι την κατηγορία της πολύ λιπαρής. Αν είσαι μέτρια λιπαρή, μεικτή κτλ, πιστεύω ότι θα σου κάνει τη δουλειά. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αν θέλεις και σκέτο, δηλαδή αν δεν θες να βαφτείς μια μέρα και θέλεις έτσι λίγο να φαίνεσαι πιο υγιής, γιατί πάντα η λάμψη αντανακλά με τον ήλιο και φαίνεσαι έτσι λίγο πιο μπουμπούκα τέλος πάντων. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή και για σκέτο να το χρησιμοποιήσεις. Κατά τα άλλα, εγώ προσωπικά έχω σωθεί με το συγκεκριμένο πάρα πολλές φορές, ειδικά όταν δεν έχω πολύ χρόνο να κάνω όλη τη διαδικασία skin care πριν και θέλω κατευθείαν να δώσω μια ενυδάτωση σωστή στο πρόσωπό μου, χωρίς να έχει προηγηθεί δηλαδή η διαδικασία να βάλω serum, πολλές ενυδατικές, αντιλιακές κτλ. Βάζω αυτό και μου εξισορροπεί κάπως την ξηρότητα και μου κάθεται πάρα πολύ καλά το foundation μετά από πάνω. Λοιπόν, θα περάσω στο επόμενο προϊόν, το οποίο δεν είναι παιδιά primer αυτό καθ' αυτό, είναι ένα booster, ουσιαστικά τονωτικό προσώπου με υλωρονικό οξύ, είναι από την BioSelect, ελληνική εταιρεία, την υπεραγαπώ αυτή την εταιρεία, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι λοιπόν το Hyaluronic Booster για μάτια, πρόσωπο και χείλη. Και έχει αντιγυρετικές ιδιότητες. Αναφέρει επίσης, και εγώ έτσι κάπως μπήκα στη διαδικασία να το δοκιμάσω και σαν primer, γιατί δεν θα το δοκίμαζα, ότι μπορείτε να το αναμίξετε με το make-up σας. Επομένως, ήμουν λίγο προειδιασμένη ότι θα δουλέψει και σαν βάση, πριν τη βάση του μακιγιάζ τέλος πάντων. Τώρα, για το συγκεκριμένο, καταρχάς έχει πάρα πολύ καλά συστατικά, είναι γενικά το πιο ακίνδυνο από όλα αυτά που θα σας δείξω, έχει πολύ ωραία πράγματα και μέσα. Έχει 98,4% φυσικά συστατικά. Επομένως, μόνο καλό μπορεί να κάνει στην επιδερμίδα μας, ανεξαρτήτως αν θες το χρησιμοποιήσεις σαν primer, είναι ενυδατική. Από όλα αυτά που θα σας δείξω, νομίζω πως έχει την πιο κολλώδη η σύσταση στο πρόσωπο. Στην αρχή. Και λέω στην αρχή γιατί αν δεν περάσεις κατευθείαν στην τοποθέτηση του foundation, αργότερα αρχίζει και γίνεται λίγο πιο smooth η επιδερμίδα, δηλαδή φεύγει αυτό το έντονο κολλώδες στοιχείο
και αντικαταστάται με μια πάρα πολύ ωραία βελουτέ επιδερμίδα. Ελπίζω τέλος πάντων να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θεωρώ πως θα βολέψει ανεξαρτήτως όλες τις επιδερμίδες, όλους τους τύπους επιδερμίδας. Δεν έχει ιδιαίτερα υδατικές ιδιότητες, δεν έχει ιδιαίτερα matte ιδιότητες, είναι κάπως ενδιάμεσο. Γενικά λειτουργεί πολύ ωραίο στο πρόσωπο. Έχω μείνει αρκετά ευχαριστημένη, γι' αυτό και είναι σε αυτή την ενότητα. Περνάω τώρα σε ένα λατρεμένο προϊόν, το οποίο πιστεύω ότι είναι και το πιο ακριβό από όλα όσα σας δείξω. Δεν θεωρείται δηλαδή και ιδιαίτερα οικονομικό, αλλά είναι πιστεύω στα πλαίσια του οικονομικού. Και αναφέρομαι στο Glow On Hydro Base από την εταιρεία Etude House. Αυτό εδώ πέρα που έχει μέσα αυτά τα μικροπερλίτσες τέλος πάντων, οι οποίες δίνουν πάρα πολύ ωραία φωτεινότητα στην επιδερμίδα. Γενικά σαν προϊόν νομίζω ότι μιμείται με πολύ καλό τρόπο, αν και δεν το έχω δοκιμάσει, ένα primer της Guerlain, αν δεν κάνω λάθος και αν δεν σκοτώνω με την προφορά μου την εταιρεία. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι όσες γενικά ασχολείστε με το πιο high-end καλλυντικό, γνωρίζετε για ποιο προϊόν αναφέρομαι, σε ποιο προϊόν αναφέρομαι. Το συγκεκριμένο λοιπόν primer έχει μια πολύ ωραία ιδιότητα να κάνει πραγματικά πολύ φωτεινή την επιδερμίδα. Θέλει την απεριοελάχιστη ποσότητα, είναι λίγο έτσι σε πιο gel μορφή, επομένως απλώνεται και πολύ ευχάριστα. Είναι ενυδατικό αρκετά. Θεωρώ όμως ότι θα βολέψει και λιπαρές επιδερμίδες, γιατί έχει μια πολύ ωραία ισορροπία. Αυτό όμως που το κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι αφήνει αυτή τη φωτεινότητα, αυτή τη λάμψη, την όψη υγείας με έναν πολύ αβίαστο τρόπο, χωρίς να φαίνεσαι ότι έχεις υδρώσει. Φαίνεται απλά σαν να έχεις πάρει πολλές βιταμίνες. Άνετα το χρησιμοποιείς και σκέτο, δηλαδή όπως είχα αναφέρει και για το Princess Potion από W7, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις χωρίς να βαφτείς και να φαίνεσαι έτσι λίγο πιο ζωντανή, πιο κεφάτη. Εξαιρετικό προϊόν και δεν τελειώνει παιδιά με τίποτα. Θέλει την απεριολάχιστη ποσότητα για να κάνει δουλειά στο πρόσωπο. Θα συνεχίσω με ένα προϊόν το οποίο πιστεύω θα βολέψει μια πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, αν είσαι φαν της πολλής λάμψης, θέλεις γενικά να γυαλίζεις πάρα πολύ, είναι ένα προϊόν το οποίο θα σου λύσει τα χέρια. Αναφέρομαι στο Makeup Primer Luminous Finish από την εταιρεία Golden Rose. Το συγκεκριμένο προϊόν, παιδιά, έχει μέσα σήμερα. Είναι λευκό. Και είναι ουσιαστικά ένα highlighter, το οποίο όμως είναι primer highlighter. Μπορείς άνετα να το χρησιμοποιήσεις, δηλαδή σαν υγρό highlighter, τοπικά με το δάχτυλό σου, σε μια πιο στοχευμένη περιοχή, λειτουργεί κανονικά σαν highlighter. Τι να πω για αυτό το προϊόν, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ λαμπερό, φαίνεται εξωπραγματικά λαμπερό, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να το φορέσεις και το απαραίτητα και να βγεις, πρέπει να βάλεις από πάνω το make-up για να μπορέσει λίγο να κατεβάσει την τόση λάμψη. Γιατί σας λέω είναι σχεδόν σαν highlighter. Βασικά είναι highlighter. Υγρό highlighter σε μορφή primer. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί γενικά εμένα μου αρέσει να γυαλίζω, δηλαδή όσο πιο γυαλιστερή φαίνομαι τόσο πιο χαρούμενη είμαι. Επομένως ναι, άμα αναζητάς κάτι πολύ έτσι έντονο, πολύ extreme, είσαι εδώ σίγουρα. Δεν μπορώ να μην συμπεριλάβω σε αυτό το βίντεο κάποιο λαδάκι. Γενικά με τα λαδάκια έχω τρελή αγάπη, τρελή εμπιστοσύνη και με βολεύουν πάρα πολύ. Επέλεξα να βάλω ένα λαδάκι γιατί άμα ξεκινούσα με τα λαδάκια μου, το βίντεο θα ήταν primers λάδια μόνο. Δεν θα υπήρχε τίποτα άλλο. Και αυτό λοιπόν που έχω ξεχωρίσει είναι από τη Makeup Academy, το Pro Base Primer Oil, το οποίο είναι ενυδατικό. Η Makeup Academy έχει βγάλει άλλα δύο primers. Το ένα είναι με χρυσές φωλίδες μέσα, το οποίο είναι εξαιρετικό επίσης. Και ένα άλλο το οποίο είναι με tea tree oil, που βολεύει περισσότερο ακνεϊκά δέρματα. Εγώ καθώς δεν έχω καθόλου δέρμα, δεν μπορώ να τοποθετηθώ πάνω σε εκείνο το προϊόν. Από ό,τι ακόμα είναι εξαιρετικό, θα σας μιλήσω λοιπόν για αυτό, το οποίο είναι ένα πολύ λεπτό ρεστο λαδάκι, χρησιμοποιείται σαν primer και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ενυδατική, αφήνει αυτή τη λάμψη. Εντάξει, τώρα εσείς ακούτε λάδι και μπορείτε να φανταστείτε ότι θα είμαι λαδωμένη εντελώς. Δεν είναι παιδιά, είναι πολύ λεπτό ρεστο, απορροφάται πολύ σωστά από τους πόρους, αφήνει έτσι μια πολύ ωραία ελαστική όψη της επιδερμίδας. Και δεν κάθεται, ας πούμε, λιπαρό. Έχει μια πολύ καλή ισορροπία σε αυτό το θέμα και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί προφανώς δεν θέλω να πάω και στο άλλο άκρο να γυαλίζω και να λιώνει ουσιαστικά μετά το make-up από πάνω. Ποια ξύπνησε. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι βίντεο θα κάνω από εδώ και πέρα. Έλα, κάτσε λίγο εδώ. Ελπίζω να είσαι. Έλα, κάτσε λίγο εδώ. Να βλέπεις τη μαμά να κάνει βίντεο. Αγάπη μου. Ναι. Λοιπόν, μου έχουν μείνει άλλα 4 προϊόντα. Θα περάσω το τελευταίο προϊόν, το οποίο είναι στην κατηγορία ενυδατικό, και τα υπόλοιπα 3 που έχω είναι λίγο για τις πιο λιπαρές επιδερμίδες. Θέλω να είμαι δίκαιη και να δείξω όσο μπορώ περισσότερο πιο αντικειμενικά και να πιάσω μεγαλύτερη γκάμα τέλος πάντων. Το τελευταίο λοιπόν προϊόν που έχω συγκαταλέξει στα πολύ ωραία primers που με έχουν βολέψει και είναι αρκετά ενυδατικό είναι από την εταιρεία Dirty Works η Radiance Cream. Την έχω δείξει αρκετές φορές τουλάχιστον στο παρελθόν, όταν έκανα και πιο ενεργά βίντεο και makeup tutorials. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, αλλά για να είμαι αντικειμενική έχει μια μυρωδιά η οποία λίγο με ξενερώνει, γιατί είναι μυρίζει σαν απορρυπαντικό βασικά, το έχω ξαναναφέρει. Η τόσο έντονη μυρωδιά δηλαδή κάπως με εκνευρίζει, αλλά κάνει τόσο καλή δουλειά που τα αντέχω για λίγο και μετά ευτυχώς σταματάει να μυρίζει.
έχει, εξατμίζεται δηλαδή το άρωμα. Αν εξαιρέσει λοιπόν το κομμάτι του αρώματος που λίγο εκεί δεν τα πάμε καλά, σαν κρεμούλα είναι εξαιρετική. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και αυτή σκέτη, δηλαδή να μην βαφτείς. Ξέρω ότι πάνω κάτω λέω τα ίδια, αλλά πόσο διαφορετικά να τα πω για τα primers. Γενικά πρέπει να χρησιμοποιώ πάνω κάτω τις ίδιες λέξεις. Συγγνώμη γι' αυτό. Είναι λοιπόν μια κρεμούλα η οποία δίνει λάμψη. Το γράφει κιόλας ότι είναι radiance cream, οπότε περιμένεις να σου δώσει έτσι λίγο ένα παραπάνω γυάλισμα, τέλος πάντων. Δεν είναι όμως υπερβολική η λάμψη της, δηλαδή μην φανταστείς ότι είναι σαν το Luminous Finish που σας έδειξα της Golden Rose, καμία σχέση. Σκεφτείτε το σαν μια πολύ καλή υδατική, η οποία όμως έχει και μια κολλώδη υφή. Μπορεί σαν να σετάρεις από πάνω το make-up και γενικά ό,τι σας έχω δείξει ως τώρα από υδατικά primers σετάρονται τέλεια μετά από πάνω με matte foundation. Δηλαδή αν έχεις ένα make-up, μια βάση τέλος πάντων, που είναι πολύ matte, είναι στεγνή και δεν θέλεις ρε παιδί μου τόσο πολύ, θέλεις να το εξισορροπήσεις κάπως, αυτά τα primers που σας έδειξα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Φέρνουν ουσιαστικά ζωή σε ένα στεγνό foundation. Αν αυτό φυσικά επιθυμείς, αν έχεις λιπαρή επιδερμίδα, προφανώς δεν χρειάζεται. Λοιπόν, μου μένουν άλλα τρία. Ξεκινάω με το πιο ωραίο από όλα στην κατηγορία Matte Blur Primer και είναι από την εταιρεία Innisfree No Sebum Blur Primer. Το σκότωσα. Το συγκεκριμένο νομίζω ότι είναι κορεάτικο. Τι είναι αγάπη μου! Από ό,τι βλέπετε, παίζει να είναι και το πιο πολύ χρησιμοποιημένο μου. Παρόλο που είναι matte, το χρησιμοποιώ στα σημεία εδώ πέρα για να καλύψω λίγο τους πόρους. Και εδώ πέρα πάνω στο κούτελο που έχω γενικά εγώ ρητίδες έκφρασης, έντονες σε αυτό το σημείο, κάνει παιδιά τρομερή δουλειά. Γενικά μην περιμένουμε θαύματα από τα primers, γενικά από κανένα προϊόν. Λίγο το μέσα μας πρέπει να δουλέψουμε πιο πολύ, να ενυδατωνόμαστε, να τρώμε σωστά για να μπορέσουμε να έχουμε και καλύτερη όψη. Αλλά πιστεύω ότι αν μπορεί ένα προϊόν να βοηθήσει λίγο στο γέμισμα των πόρων, να φαίνεται έτσι λίγο πιο smooth η επιδερμίδα και λίγο πιο θαμπή τέλος πάντων, είναι παιδιά αυτό εδώ το primer. Έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Προφανώς εγώ το χρησιμοποιώ πολύ τοπικά, γιατί αλλιώς θα μου κάνει την επιδερμίδα πάρα πολύ ματ και είναι κάτι που δεν το θέλω. Κάνεις κακά. Κάνεις κακά, ε. Κάνει κακά, παιδιά. Περνάω στο επόμενο γρήγορα. Είναι από την εταιρεία Makeup Academy, πάλι από τη σειρά Pro Base. Αναφέρομαι λοιπόν στο Pro Base Mattifying Flawless Primer. Έχει μέσα βιταμίνη Ε και έχει μια πολύ καλή ιδιότητα πάλι να καμουφλάρει τους πόρους και γενικά να φαίνεται λίγο πιο θαμπό το πρόσωπο στα σημεία που έχουμε έτσι λίγο πιο πολλά ελαττωματάκια. Μυρίζει επίσης πάρα πολύ ευχάριστα, δεν είναι έτσι βαρύ. Έχει μια κολλώδη υφή και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά μετά από πάνω το make-up. Συγγνώμη πάλι που λέω τα ίδια, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Και καταλήγω στο τελευταίο, το οποίο πιστεύω ότι είναι και το πιο ευρέως διαδεδομένο. Έχει αντιγράψει την Benefit το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι της W7 το Perfection. Η ποσότητα που σου δίνουν είναι πάρα πολύ λίγη. Μένα είναι το δεύτερο που έχω πάρει, σκεφτείτε. Αλλά ούτως ή άλλως είναι οικονομική εταιρεία, οπότε οκ. Okay. Το συγκεκριμένο λοιπόν προϊόν είναι επίσης έτσι πάρα πολύ καλό στο να καμουφλάρει τους πόρους και αυτό λοιπόν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να κάνεις λίγο πιο matte την επιδερμίδα σε συγκεκριμένα σημεία, να παρατείνεις τη διάρκεια του μακιγιάς και να μην υδρώσεις τέλος πάντων, να μην αρχίσει να πετάγεται το μακιγιάς, να σηκώνεται, καθώς έχει την ιδιότητα να εισχωρεί τέλος πάντων επιφανειακά πάντα στους πόρους και στις λεπτές γραμμές και να δημιουργεί έτσι ένα πιο θαμπό αποτέλεσμα. Ελπίζω να ήμουν αρκετά κατατοπιστική. Θέλω πάρα πολύ να μου πείτε κάτω στα σχόλια ποιο από αυτά έχετε και τις δικές σας εντυπώσεις. Όπως επίσης, αν έχετε κάποια δική σας επιλογή, δεν έχει σημασία αν είναι drugstore ή high-end, ευχαρίστως να το δω από κάτω. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ τι βολεύει εσάς. Όπως επίσης να βοηθηθείτε μεταξύ σας τέλος πάντων. Γιατί, εγώ με ένα άτομο έχω τη δική μου άποψη, αλλά όταν βλέπω κάτω στα σχόλια ότι υπάρχει έτσι μια διάδραση και μοιραζόμαστε πληροφορίες, πιστεύω ότι είναι χρήσιμο και για μένα σαν καναλάρχης, αλλά είναι χρήσιμο και για εσάς ως θεατές. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη άμα τα είπα πάρα πολύ γρήγορα, αν και ούτως ή άλλως εγώ μιλάω πάρα πολύ γρήγορα στα βίντεο μου, αλλά τώρα με το παιδί θα είναι ακόμα χειρότερο, οπότε πραγματικά συγγνώμη γι' αυτό. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Θα τα πούμε σύντομα σε νέο βίντεο που θα πιάσουμε τη σειρά Meta Foundations. Εκεί θα γίνει χαμός. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξω σε 10, γιατί πιστεύω ότι είναι πολλά παραπάνω αυτά που μου αρέσουν. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά στο επόμενο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε τέλεια. Φιλάκια πολλά, αγάπες μου.